Με περίσσια χαμόγελα και πληθώρα συναισθημάτων που κυμαίνονται ανάμεσα στην ανακούφιση και την ελπίδα, αλλά και την αγωνία και την αβεβαιότητα, άνοιξαν σήμερα τις πύλες τους τα πρώτα ξενοδοχεία της Κρήτης. Ανοίξαμε σήμερα, έχουν έρθει ήδη οι πρώτοι πελάτες, λίγοι. Επιτέλους, ανοίγει η σεζόν. Την περιμέναμε πολύ καιρό αυτή τη μέρα. Στο 30% φτάνουν οι θαραλέοι ξενοδόχοι που πήραν την απόφαση να ανοίξουν τα καταλήματά τους, αναλαμβάνοντας το ρίσκο αλλά και την ευθύνη απέναντι στους εργαζόμενους, τους προμηθευτές, τους πράκτορες, την τοπική αγορά αλλά και την ίδια τη χώρα. Περιμένουμε μέχρι τα μέσα του μήνα, μέχρι τις 25 Ιουλίου, άλλο ένα 20%, δηλαδή ένα 50% θα ανοίξει μέχρι τέλη Ιουλίου. Και από εκεί πέρα, αν πάνε καλύτερα, μπορεί να ανοίξει ακόμα 10-15% ακόμα. Το λογικό ήταν να μην ανοίξουμε. Αλλά ήταν η στενή λογική, η μακροχρόνια λογική, δηλαδή στρατηγική, λέει ότι πρέπει να ανοίξουμε. Πρέπει να ανοίξουμε για τους εργαζόμενους, πρέπει να ανοίξουμε για τους προμηθευτές μας, πρέπει να ανοίξουμε για τους πελάτες μας, για τους tour operators, για την Ελλάδα. Και οι πρώτοι σας πελάτες πώς ήρθαν? Οι πρώτοι μας πελάτες είναι επαναλαμβανόμενοι, repeaters, από Ολλανδία. Και μόνο που δεν κλαίγαμε τώρα που συναντήθηκαμε. Περιμένανε πότε θα ανοίξουν οι πρώτοι πτήσεις ή να ξανάρθουν. Οι πληρότητες στα ξενοδοχεία στην έναρξη της περίεργης αυτής τουριστικής σεζόν αγγίζουν το 15-20% με τους ξενοδόχους να ελπίζουν πως τον Αύγουστο θα ξεπεράσουν το 50%. Τίποτα δεν θυμίζει Ιούλιο περασμένων ετών, έτσι δεν είναι? Τίποτα. Και από θέμα πληρότητας και από θέμα υγειονομικών πρωτοκόλων που έχουμε άλλα δεδομένα και στους χώρους και μέσα και έξω. Τα πάντα είναι διαφορετικά. You're not afraid. Δεν φοβάστε τον COVID? Yes, because I know, ναι, γιατί ξέρω ότι στην Κρήτη έχετε πολλούς όρους ασφαλείας. Είχα πολλές επαφές με το ξενοδοχείο και ξέρω ότι εδώ υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και την καθαριότητα. Σας φοβίζει το ενδεχόμενο ενός κρούσματος στο ξενοδοχείο ή στην περιοχή? Το θεωρούμε σε ενδεχόμενο, έχουμε πάρει τα μέτρα, έχουν βγει, ακόμα βγαίνουν διαδικασίες που πρέπει να γίνουν. Έχουν γίνει όλες οι εκπαιδεύσεις σε όλο το προσωπικό, είμαστε έτοιμοι, έτσι αλλιώς πάντα είμαστε σε ετοιμότητα λόγω και των ασκήσεων που κάνουμε κάθε χρόνο. We know it's safe here. Γιατί ξέρουμε ότι είμαστε ασφαλείς εδώ, το ξενοδοχείο είναι ασφαλές και φυσικά δεν υπήρχε ερώτημα για το αν θέλουμε να έρθουμε στην Κρήτη. Σύμφωνα με τα σενάρια και τις εκτιμήσεις, περίπου 600.000 ταξιδιώτες αναμένονται φέτος στο νησί μας, με τους πλέον αισιόδοξους να μιλούν για 1 εκατομμύριο επισκέπτες στην Κρήτη. Εγώ ελπίζω ότι αν περάσει το πρώτο τριβδόμαδο σωστά, από εκεί πέρα θα έχουμε μια ροή κρατήσεων, καλύτερη και πιστεύω ότι ο επόμενος μήνα θα είναι καλύτερος από αυτόν. Να ακολουθεί όλος ο κόσμος τα υγειονομικά πρωτόκολλα, γιατί από έναν μόνο φτάνει να πάνε στράφη όλων των άλλων η προσπάθεια. Γιατί Ελλάδα? Πάντα Ελλάδα.